και θα υπάρξουν βέβαια και κάποιες αλλαγές πιθανόν. Η πρώτη μέρα είναι λίγο δύσκολη γιατί πρέπει να είμαστε μία η ώρα στη Μανολιάσα που γίνεται κατάθεση στεφάνων, είναι ένα σημείο που αγωνίστηκαν, έπεσαν αρκετή κριτική από τον Ιερό Λόγο των Φοιτητών και από το Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κριτών που πολέμησε για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Θέλω να σας πω ότι 21 του μήνα, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, είναι η 107η επέτειος της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Στις εορταστικές εκδηλώσεις λοιπόν που ετοίμασαν η Περιφέρεια και ο Δήμος έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους και την Παγκρίτιο Ένωση. Θα καταθέσουμε στεφάνια όπου τέλος πάντων επιτρέπεται να καταθέσουμε και αύριο βράδυ στις 6 ώρα έχουμε μία δική μας εκδήλωση η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαστε μία η ώρα στην Μανολιάσα και είναι λίγο πριν τα Ιωάννινα, είναι λίγο ο χρόνος μας πιεσμένος. Δεν θα κάνουμε πολλές στάσεις, θα κάνουμε μία στάση κανονική, έτσι μεγαλούτσικη, αλλά εάν χρειαστεί να σταματήσουμε. Θα κάνουμε μία στάση μπροστά μας όπως κάναμε προηγουμένως για 10 λεπτά. 10 λεπτά, δηλαδή θα πάμε τουαλέτα, θα πάρουμε κάτι και λοιπά και θα φύγουμε. Ρίχνει, ρίχνει. Μια χαρά ήταν. Και λέω τώρα, αν είχα δικιά τους παλικάρια να τα κάνω, αφού δεν έπρεπε, δεν τα κάνω. Τι σέλνεις για να μείνει.